Όχι, έχω μόνο ένα γλυφιτζούρι. Δεν μου αρέσει καθόλου. Είμαι πολύ πιο τυχερός, σούπερ. Άλεξ, κοίτα τη μερίδα μου. Η δική σου δεν είναι τίποτα σε σχέση με αυτήν. Wow, δεν πιστεύω τα μάτια μου. Δεν έχω ξαναδεί τόσα γλυφιτζούρια. Ας ξεκινήσουμε από μικρά. Δεν έχω πρόβλημα, απλά να βγάλω το περιτύλιγμα. Μέχρι στιγμής δεν τα πας και πολύ καλά. Δεν πρόκειται να το παρατήσω. Σταμάτα να γελάς. Όχι, έσπασα το γλυφιτζούρι μου. Δεν πίστευω ότι αυτό ήταν δυνατό. Το κύριο πράγμα είναι ότι η καραμέλα είναι άθικτη, δεν χρειάζομαι περισσότερα. Τι νόστιμο, υπέροχο. Πω, πόσο γρήγορα τελείωσες. Τώρα είσαι εσύ, Άλεξ. Τέλεια, ήρθε η ώρα για κάτι γλυκό. Κοίτα πόσο εύκολα μπορώ να βγάλω το περιτύλιγμα. Wow, ναι, έχω πολλά να μάθω από σένα. Αρκετή μικροπρέπεια, ήρθε η ώρα να παίξουμε μεγάλα. Θέλω να φάω όλα ταυτόχρονα. Τι θα κάνεις, Άλεξ? Μη φοβάσαι, θέλω μόνο να αλέσω την καραμέλα μου. Κοίτα, γίνεται. Ελάχιστα απομένουν. Τέλεια, πόσο δυνατός είμαι. Σταμάτα, Άλεξ, φοβόμαστε. Ναι, ναι, εντάξει. Έχω ήδη τελειώσει, τώρα πρέπει να ρίξω την καραμέλα στο μπολ. Οπό, έχεις πολύ. Σου ήρθε μια πολύ ωραία ιδέα. Ναι, χρειάζομαι ένα ολόκληρο γλυφιτζούρι. Το άφησα επίτηδες. Τώρα μπορώ να το βουτήξω στα ψίχουλα καραμέλας και να φάω πολύ βολικό. Είναι κρίμα που τελείωσε τόσο γρήγορα. Τώρα πρέπει να βάλω τα ψίχουλα κατευθείαν στο στόμα μου. Λοιπόν, καλό είναι και αυτό. Τι νόστιμο, δεν θέλω να σταματήσω. Τα μισά δεν τα πιάσες. Μίλα τώρα εσύ. Χρειάζομαι μια ηλεκτρική σκούπα. Κλείστην! Όχι, συγγνώμη, κατά λάθος το έβαλα προς την κατεύθυνσή σας. Τι θέλω για να βγάλω τα περιτυλίγματα. Ωραία ιδέα. Μ' αρέσει και εμένα. Τώρα μπορώ να φάω τα γλυφιτζούρια χωρίς κανένα εμπόδιο. Πώς χωράνε όλα αυτά στο στόμα σου, απίστευτο. Φοβάμαι ότι δεν θα τελειώσει καλά. What? Oh, φαίνεται ότι έχεις δίκιο, Άλεξ. Τα τσουπατσούπς έχουν κολλήσει. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εντάξει, θα σε βοηθήσουμε. Κρατήσου. Προσεκτικά, πονάω. Ω, τι είναι αυτό? Είναι το σαγόνι της μήλας. Τρομοκρατήθηκα. Δεν πειράζει, θα το ξαναβάλω πίσω. What? Τι είναι αυτό? Δεν μπορώ καν να το δω. Μοιάζει με κόκο καλαμποκιού. Μάλλον έχεις δίκιο. Έχω μερικά από αυτά, δεν μυρίζουν καθόλου. Δεν κατάλαβες τίποτα ακόμα. Wow. Το popcorn φτιάχνεται από αυτούς τους κόκκους. Δεν μπορώ να το κάνω. Πρέπει να σκεφτώ κάτι. Έχω μια ιδέα. Αν το δαγκώσω... Δεν γίνεται. Πολύ σκληρό είναι. Τι άλλο να σκεφτώ? Ξέρω τι να κάνω. Ένα ισιωτικό μαλλιόν θα με βοηθήσει. Η δύναμή του είναι αρκετή για να ψηθεί ένας κόκκος. Λοιπόν, πώς πάει? Νομίζω ότι πέρασε πολύ καιρός. Άλεξ, ας παίξουμε λίγο. Για ας κοιμηθούμε. Η Τζούλια έχει δίκιο. Αυτό γίνεται πάρα πολύ αργά. Ω, λειτουργήσε τέλεια. Παιδιά, δείτε τι ωραίο. Μπράβο σου, σε πιστέψαμε, Μίλα. Ελπίζω να μην περίμενα μάταια. Ω, ναι, είναι νόστιμο. Τώρα εσύ, Άλεξ. Χρειάζομαι κάτι μεγαλύτερο από ισιωτικό μαλλιόν για να φτιάξω τη μερίδα μου. Νομίζω ότι ένα σίδερο θα κάνει. Δεν είμαι σίγουρη αν αυτό θα λειτουργήσει. Ο δικός σου τρόπος επίσης μας έκανε να αμφιβάλλουμε. Wow, το κατάφερα! Πολύ γρήγορα. Ναι, μας εξέπληξες. Όχι, έκαψα το χέρι μου. Ζεματάει. Μερικές φορές μπορεί να είσαι τόσο ατιμέλητος. Ελπίζω το popcorn να με βοηθήσει να ξεφύγω από τον κόπο. Σούπερ, πολύ νόστιμο. Come on! Πώς μπορώ να ετοιμάσω μια τόσο μεγάλη μερίδα? Έχω μια ιδέα. Ω, τι είναι αυτό? Η μηχανή popcorn, δεν την έχεις δει ποτέ? Τώρα θα σας πω πώς να το χρησιμοποιήσετε. Πρώτα βάζουμε τους κόκκους μέσα. Wow. Έτσι, προς το παρόν φτάνει. Κοίτα, λειτουργεί. Το popcorn μου είναι έτοιμο. Είναι απίστευτο. Ένα πραγματικό θαύμα της τεχνολογίας. Νομίζω ότι μπορώ να προσθέσω περισσότερους κόκκους. Ήταν πολύ μικρή μερίδα.
Εντελώς άλλο πράγμα. Σούπερ, το τραπέζι μας είναι καλυμμένο με popcorn. Έχουν μείνει λίγη κόκκια ακόμα. Τα χρησιμοποιώ. Φαίνεται ότι η μηχανή σου είναι εκτός ελέγχου. Είναι ακόμα καλύτερο. Είναι πραγματικός αστακός αυτός. Φαίνεται τρομακτικός. Φοβάμαι να τον αγγίξω. Μπρ, τι φρίκι. Έχεις μόνο έναν. Κοίτα το πιάτο μου. Αν και νομίζω δεν πρέπει να φοβόμαστε. Αυτή η αστακή είναι ακίνδυνη. Δεν θα ήμουν τόσο σίγουρος γι' αυτό. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορώ να φάω αυτή τη τεράστια μερίδα. Αφήστε τη Μίλα να ξεκινήσει. Λοιπόν, ευχαριστώ, Άλεξ. Είσαι αληθινός φίλος. Ξέρεις να υποστηρίζεις σε μια δύσκολη στιγμή. Δεν είναι τόσο κακή όσο νόμιζα. Αλήθεια? Ω, ναι, μου αρέσει αυτή η γεύση. Είμαι έτοιμη να φάω ολόκληρο τον αστακό. Τι απόλαυση! Δεν περίμενα να μου αρέσει. Για να είμαι ειλικρινής, είναι η έκπληξη. Ναι, ήταν νόστιμο. Μίλα, καλά θα κάνεις να βουρτσίσεις τα δόντια σου μετά από ένα τέτοιο γεύμα. Τι, όχ, τι ντροπιαστικό. Μην ανησυχείς, όλα μπορούν να συμβούν. Ελπίζω να αντέξω τη μερίδα μου όπως και εσύ. Εντάξει, ας ξεκινήσουμε από μικρά. Θα προσπαθήσω να τσιμπήσω τουλάχιστον ένα κομμάτι. Περίεργο, μου φάνηκε ότι αυτός ο αστακός κουνήθηκε. Να πάρω έναν άλλο. Είναι καλό που έχω πολλούς να διαλέξω. Αλλά πρώτα θα απαλλάγω από όλα τα περιττά. Τζούλη, δεν σ' αναγνωρίζω. Τι κάνεις? Τίποτα, πανεύκολο είναι. Απλώς έπρεπε να καθαρίσω τους αστακούς. Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Κοίτα τι μας έκανες. Συγγνώμη, παιδιά, δεν το ήθελα. Εντάξει, δοκίμασε το ήδη. Η Μίλα είχε δίκιο, είναι πραγματικά πολύ νόστιμο. Wow. Κρίμα που δεν πήρα τη μεγαλύτερη μερίδα. Θα ήθελα να φάω περισσότερα. Τι λέτε, έχω ξαναβρει την όρεξή μου. Τέλεια, δυστυχώς Μίλα δεν έχουμε τίποτα άλλο. Τώρα είναι η σειρά του Άλεξ. Καλά, μου δώσατε ένα μεγάλο παράδειγμα. Τώρα είμαι έτοιμος να το δοκιμάσω κι εγώ. Σούπερ, πεντανόστιμο είναι. Μπορούμε να πάρουμε μερικά από σένα? Μα όχι, έχετε φάει ήδη το δικό σας. Δώσε μας τουλάχιστον ένα κομματάκι. Αρκετά, είπα όχι. Αφήστε με να απολαύσω. Πεντανόστιμο. Πεινάμε πολύ. Δώσ' μας, σε παρακαλώ. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι αρκετό. Πολύ αστείο, άπλιστος. Θα το θυμόμαστε αυτό. Έλα, μη θυμώνετε, απλώς αστειβόμουν. Όχι, είναι ζωντανός αστακός. Μάνα μου, φοβάμαι. Πώς ήρθες εδώ? Είναι όλα καλά? Όχι, βοήθεια μου, δάγκωσε το δάχτυλο. Κάντε κάτι. Μη μου το πετάς. Πονάω. Καλά να πάθεις, Άλεξ. Ας ξεκινήσουμε με κάτι απλό. Φέρτε μου πατάτες τηγανιτές. Άνετα, θα γίνει. Ήθελα να μάθω να μαγειρεύω. Ενώ όλοι ξεφλουδίζουν τις πατάτες, εγώ προτιμώ να ζεσταίνω το λάδι. Έβαλα μπόλικο. Λοιπόν, το λάδι σχεδόν βράζει, που σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να ρίξω τις έτοιμες φέτες τηγανιτές πατάτες. Όχι! Περίμενε! Πιτσιλί! Ζεστό, βοήθεια! Τι κάνεις, εξαιτίας σου παραλίγο να κοχυληθήκαμε από βραστό λάδι. Το λάδι πρέπει να χύνεται με μεγάλη προσοχή. Τότε οι πατάτες θα τηγανιστούν ομοιόμορφα. Τίποτα δύσκολο. Okay. Οι τηγανιτές πατάτες είναι έτοιμες. Μένει μόνο να προσθέσουμε λίγη σάλτσα. Τηγανιτές, δεν φαίνονται καθόλου τραγανές. Εγώ έφτιαξα σωστές τηγανιτές πατάτες. Και δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα θα φτιάξω μια πραγματική λιχουδιά από συνηθισμένες πατάτες. Θα χρειαστώ μπέικον, σάλτσα και... φυσικά, αρωματικό δέντρο Λίβανο. Τι άρωμα! Ακριβώς, δεν τα έχω χάσει όλα ακόμα. Γιατί να μην πάρω πατάτες ζελεδάκια? Λένε πως αν τις βουτήξεις σε σιρόπι φράουλας, θα γίνουν ακόμα πιο νόστιμες. Okay. Wow, θα ξεκινήσω με τις πατάτες τιμές.
ανοίξει. Γιαγιά, αυτό είναι πολύ ωραίο. Δεν αντέχω το δεντρολίβανο. Λυπάμαι, κυρία Σεφ, αλλά δεν μου άρεσε. Αλλά εκτίμησα την ιδέα με πατάτες ζελεδάκια. Τώρα δεν ξέρω ποιο να διάλεξω για νικητή. Ας είναι η γιαγιά. Ζήτω. Αυτή τη φορά το έργο είναι πιο δύσκολο. Να μου φτιάξετε σούσι. Come on. Θα γίνει. Έχω την καλύτερη συνταγή. Σούσι, φούσι. Ναι, στο χωριό δεν έχουν ιδέα τι είναι το σούσι. Θα φτιάξω τέτοιο σούσι τώρα που δεν είχατε ονειρευτεί. Το συνηθισμένο σούσι είναι βαρετό. Ένα άλλο πράγμα, σούσι από διαφορετικά γλυκά. Και η γέμιση θα είναι λαχταριστή σαν τη γη. Μάτια ζελεδάκια και αρκουδάκια καρύμπο. Τι ομορφιά! Και φυσικά μην ξεχνάτε το σιρόπι σοκολάτας. Ενδιαφέρουσα ιδέα. Σύντομα θα είναι έτοιμο και το δικό μου σούσι. Το κύριο πράγμα είναι να επαναλάβω προσεκτικά μετά τη σεφ. Τίποτα περίπλοκο. Τίποτα περίπλοκο. Ας δούμε λοιπόν τι αδιαστικό σούσι θα έχετε, γιαγιά. Μπορώ και μόνη μου να προσθέσω τη σάλτσα. Δεν θέλει καθόλου ευφυΐα. Πώς λέγεται αυτό, καβακάντο? Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να το στρίψετε όμορφα. Εσείς, γιαγιά, σίγουρα δεν θα τα καταφέρετε. Το τέλειο σούσι είναι σχεδόν έτοιμο. Τι φρίκι, δεν πίστευα ότι το σούσι ήταν τόσο άσχημο. Ήρθε η ώρα να τελείξω το σούσι με σολομό. Το κύριο πράγμα είναι να βάλεις πορί ψάρι, να το κόψεις σε παχολά κομμάτια. Και μην ξεχνάς τη σάλτσα σόγιας. Ψάρι λέτε? Okay. Θα γίνει. Έτοιμο. Ελπίζω να βγει και νόστιμο. Πω, φυσικά το σούσι της σεφ φαίνεται πιο ελκυστικό. Όμως βρήκα μια πρωτότυπη διέξοδο από την κατάσταση. Γιατί να μην φτιάξω σούσι αγγουριού? Και νόστιμο και υγιεινό. Και ιδιαστικό. Γιατί είναι αυτό? Το αγγούρι είναι η τέλεια βάση για σούσι. Απλά πρέπει να βάλεις πολύ ρύζι μέσα. Καθόλου ορεκτικό. Περίμενε, δεν είναι μόνο αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε τι ομορφιά. Τι πράγμα είναι αυτό? Δεν έχω δει ποτέ σούσι με αγγούρι και ρύζι. Όχι, δεν θα το δοκιμάσω καν. Θα δοκιμάσω όμως το γλυκό σούσι με ευχαρίστηση. Wow, νόστιμο, αλλά καθόλου χορταστικό. Μόνο ένας υποψήφιος έμεινε. Να το πραγματικό σούσι. Και σε εμφάνιση και σε γεύση, κυρία Σεφ, κερδίσατε. Ευχαριστώ, αλλά αυτό ήταν προφανές. Ελπίζω ο καθένας σας μπορεί να φτιάξει μια βάφλα. Άκουσα ότι πρέπει να ξεκινήσετε με τη ζύμη. Δεν νομίζω ότι θα έχω πρόβλημα με αυτό. Θα προσθέσω ζάχαρη για γλυκύτητα. Θα ανακατέψω λίγο. Τέλεια. Τώρα προσθέτουμε αλεύρι. Κάτι μπήκε στη μύτη μου. Πάει η βάφλα σου. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Wow, πέταξε ένα ολόκληρο πακέτο. Λοιπόν, μάλλον έτσι πρέπει να είναι. Ανακατεύουμε καλά. Τώρα η ζύμη μου μπορεί να χυθεί στο σίδερο για βάφλες. Αυτές θα είναι οι πιο νόστιμες βάφλες στη ζωή της αδερφής μου. Thank you.
Ναι, η ζύμη έγινε πολύ νόστιμη και το πιο σημαντικό χωρίς τσόφια αυγών. Ελπίζω να βγει μια αξιοπρεπής βάφλα. Όλοι πρόσθεσαν ζάχαρη, αλλά ξέρω ότι η ζάχαρη βλάπτει. Θα προσθέσω λοιπόν κολοκυθάκια. Ούτε αυτό. Θα φτιάξω μια βάφλα από κολοκυθάκια. Θα χρειαστεί να το τρίψω σε ψηλό τρίφτη. Έτοιμο. Τώρα προσθέτω τα αυγά. Και φυσικά το αλεύρι. Ανακατεύω τα πάντα καλά και προσθέτω χόρτα για καλύτερη γεύση. Ακούγεται αειδιαστικός. Αλλά μια τέτοια ζύμη είναι πολύ πιο υγιεινή από τη δική σας. Τώρα μπορώ να το ρίξω στο σίδερο για βάφλες. Και μην ξεχάσετε να σημειώσετε την ώρα για να μην καεί η βάφλα. Ναι, είναι σωστή ιδέα. Οχ, δεν πρόσεξα την ώρα και η βάφλα μου κάηκε. Οκ. Αλλά δεν πειράζει. Θα βάλω τη σαντιγή μούρα και σιρόπι σοκολάτας για να μην φαίνεται ότι κάηκε. Έτσι, πω τη ομορφιά. Παραδοσιακά περιχύνω τις βάφλες μου με σιρόπι σφενδάμο. Ένα κομμάτι βούτυρο επίσης δεν θα είναι περιττό. Τι ωραίο. Εγώ θα στολίσω τις ήδη υγιεινές βάφλες μου με υγιεινά μυρωδικά. Ανυπομονώ να δοκιμάσω. Θα ξεκινήσω με αυτή. Αυτή η βάφλα είναι κάπως υπερβολικά ψημένη. Δεν θα τη φάω. Και αυτό τι είναι? Μπλιάχ, αυτές οι βάφλες έχουν γεύση βότανα και κολοκυθάκια. Τα μισώ. Αλλά αυτό είναι ξεκάθαρα κάτι νόστιμο. Ναι, ακριβώς αυτό που ήθελα. Γιαγιά, κερδίζεις. Ζήτω, προσπάθησα τόσο σκληρά. Στο τέλος, θέλω να πιω μια κούπα νόστιμο καφέ. Εντάξει. Θα γίνει. Δεν είναι τίποτα. Μόλις μου ήρθε μια υπέροχη ιδέα. Ο ζεστός καφές είναι βαρετός. Σήμερα είναι στη μόδα ο κρύος καφές, δηλαδή το φραπουτσίνο. Πρέπει να ρίξω φάκο σε μια μεγάλη κούπα. Στη συνέχεια να προσθέσω νόστιμο σιρόπι σοκολάτας. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχάσω τον ίδιο τον καφέ. Το έχω παρεπιπτόντως από τα Starbucks. Και το Twix κόκτελ σοκολάτας σίγουρα δεν θα είναι περιττό. Το χτυπάω λίγο και το χρησιμοποιώ αντί για γάλα. Εγώ θα ετοιμάσω μια πιο κλασική εκδοχή του καφέ. Στιγμιαίο. Ξέρω ότι η εγγονή μου το λατρεύει αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι εντάξει. Προσθέτω το κοκτέιλ σοκολάτας και από πάνω ρίχνω σαντιγί. Απομένουν οι τελευταίες πινελιές. Μπισκότα Όρεο και ένα stick Twix. Φυσικά και το καλαμάκι. Αχ, ερασιτέχνες. Λοιπόν, είναι η σειρά μου να φτιάξω τον καφέ. Με τη βοήθεια της ζυγαριάς μετρώ τη σωστή ποσότητα κόκκων. Ακριβώς αυτό που πρέπει. Τώρα με ένα χειροκίνητο μήλο καφέ θα τα αλέσω στην επιθυμητή συνοχή. Κοίτα και μάθε. Και μόνο τώρα θα γυμίσω τον καφέ με βραστό νερό. Ο καφές φτιάχνεται όντως με αυτόν τον τρόπο. Τέλεια. Τώρα θα ρίξω τον καφέ σε ένα φλιτζάνι. Και θα χτυπήσω και το γάλα για τον καφέ με το χέρι. Μην ξεχνάτε τους κανόνες υποβολής. Δείτε τι ομορφιά. Θα ξεκινήσω με τον καφέ στη μέση.
Πια για πάντα αναγνωρίζω αυτόν τον καφέ. Και ήρθε η ώρα να παραδεχτώ ότι δεν μου άρεσε καθόλου. Αυτός ο καφές φαίνεται καλός. Νόστιμος αλλά λίγο πικρός. Απομένει ένας τελευταίος υποψήφιος. Αυτό είναι πραγματικά ωραίο. Αδερφέ, κερδίζεις αυτόν τον γύρο. Ναι, επιτέλους. Πού βρεθήκαμε? Νομίζω ότι αυτή είναι μια νέα πρόκληση. Πόσο ενδιαφέρον! Μπορώ να ξεκινήσω? Είμαι σίγουρη ότι υπάρχει κάτι νόστιμο σε αυτό το κυβότιο. Δεν μάντεψα σωστά, αλλά είναι επίσης πολύ ωραία. Υπάρχει ένα βουνό από ποπίτ. Είναι λίγο περίεργα, μυρίζουν πολύ νόστιμα. Wow, είναι ζελέ! Μίλα, έχεις τρελαθεί! Δεν μπορείς να φας το λάστιχο. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα, δεν είναι λάστιχο, είναι ζελέ. Πόσο νόστιμο είναι. Θέλω να φάω τα πάντα με τη μία. Δύσκολα χωράει στο στόμα μου, αλλά το αντέχω. Πόσο τυχερή είσαι, ζηλεύουμε. Αυτό είναι σίγουρο, θα ήθελα να δοκιμάσω. Ήταν νόστιμο, αλλά παραέφαγα. Ίσως τότε να μας δώσεις το τελευταίο ποπιτ. Προτείνω να το πάρουμε μόνοι μας και να μην ρωτάμε κανέναν. Βλέπω τα πάντα. Μην αγγίζετε το ποπιτ μου. Μια χαρά θα το φάω. Εντάξει, εντάξει, τότε θα δω το κυβότιό μου. Τι είναι αυτό? Δεν πιστεύω τα μάτια μου. Φαίνεται ότι κινείται. Όχι, είναι ζωντανά σκουλίκια. Τι εφιάλτης, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σου, Τζούλι. Πάρτα μακριά μου. Φαίνεται ότι τα σκουλίκια σου πήγαν κατευθείαν στη μήλα. Τι έκανες, Τζούλι, τώρα πάρτα όλα. Ηρεμία, χρειαζόμαστε μια ηλεκτρική σκούπα. Η μήλα έχει ένα σκουλίκι ακριβώς κάτω από τη μύτη της. Δεν είναι καθόλου αστείο, Άλεξ, βοήθεια. Μην ανησυχείς, θα το πάρω και αυτό. Κλείσε τη σκούπα, μου ρούφιξε τα χείλη. Ναι, ήταν αστείο. Wow, κοίτα τι έπαθε η μήλα. Τα χείλη μου είναι σαν πρισμένα πυροσκή. Εσείς φταίτε. Ο Άλεξ φταίει, γελούσε όλη την ώρα και έχασε την προσοχή μου. Ήρθε η ώρα να τον διδάξουμε. Τι έκανες, Τζούλι? Το στόμα μου είναι γεμάτο σκουλίκια. Τώρα μπορούμε να γελάσουμε εμείς. Και εσύ ξέχασες εντελώς το κυβωτιό σου. Υπάρχει ένα περίεργο βάζο εδώ μέσα. Δεν έχω ιδέα τι είναι. Ίσως αξίζει μια δοκιμή. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται? Κάτι μου συμβαίνει, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Μίλα, κοίτα, ο Άλεξ έχει γίνει μικροσκοπικός. Ακριβώς, το ταιριάζει, φαίνεται χαριτωμένος. Άλεξ, κρατήσω, θα σε σηκώσω στο τραπέζι. Ευχαριστώ, Μίλα, αλλά θα μπορούσες να ήσουν λίγο πιο προσεκτική. Σε λατρεύουμε, Άλεξ, μείνε πάντα έτσι. Μέχρι τώρα μου αρέσει. Ω, Πόπι, μπορώ επιτέλους να το δοκιμάσω. Αλλά και να πηδήξω πάνω του τέλεια. Είναι ακόμα καλύτερο από ένα τραμπολίνο. Τι κάνεις, Άλεξ? Απολαμβάνω τη ζωή. Ωστόσο είναι πολύ χαριτωμένος. Σας στέλνω αυτό το αέρινο φιλί. Ουφ, τέλος. Σταματάω να πηδάω, κουράστηκα. Ίσως τότε μπορούμε να παίξουμε λίγο. Σιγά, δεν πρόκειται να κάνω βλακίες. Δεν ήταν απαραίτητο να μεταγκώσεις. Θα μπορούσες απλώς να πεις όχι. Αλλά αυτό δεν θα είχε πλάκα. Μιλάς για πλάκα? Τώρα θα σου δείξω τι είναι πραγματική διασκέδαση. Πάλεψε. Τι σκέφτεσαι, Τζούλι? Θέλει να νικήσω το σκουλίκι. Πανεύκολο, θα το βάλω κάτω με το ένα μου χέρι. Δεν τα πας και τόσο καλά. Έχω ακόμα την ευκαιρία να ανακτήσω. Μπράβο, Άλεξ, κερδίζεις. Πάρ' το ανόητο σκουλίκι. Σε λίγο θα κερδίσω. Και κέρδισα. Τη δύναμη, σούπερ! Μας έκπληξες! Υποθέτω ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψω. Έγινες όπως πριν! Ναι, και το χαίρομαι! Μπορώ να ξεκινήσω εγώ αυτή τη φορά? Δεν μας πειράζει! Πω, το βλέπετε! Πήρα ένα ολοκένουργιο iPhone! Τι υπέροχο που είναι!
Σιγά, αυτός δεν είναι λόγος να καπιέσαι. Πρέπει όλοι να με ζηλέψετε, δεν θα έχετε ποτέ τέτοιο τηλέφωνο. Άλεξ, μην έξω από τη φώτα μου. Δώσ' το μου, θα σου πάρω το τηλέφωνο. Αν κατάλαβε, δεν θα σταματήσουν ποτέ. Δώστε το σε μένα, αρκετά. Τι κάνεις, μίλα. Δώσε μου το τηλέφωνο μου πίσω. Μη με ενοχλείς, παίζω. Βασικά θέλω κι εγώ. Και λοιπόν, δεν με νοιάζει. Τι έχετε κάνει? Οχ, όχι, σας έπεσε το τηλέφωνό μου. Οχ, είναι άβολο. Τι του έγινε, Άλεξ, πες μου. Καλύτερα να μην το δεις. Όχι, όχι αυτό. Έσπασε η οθόνη. Λυπάμαι, Τζούλη, δεν το θέλαμε. Ας μην τσακωθούμε. Να δούμε τι έχω στο κυβωτιό μου. Νομίζω ότι ακούω έναν περίεργο ήχο. Τι είναι αυτό που δεν μπορώ να πάρω? Φαίνεται να μου διαφεύγει. Δεν πιστεύω τα μάτια μου. Είναι ένας βάτραχος. Σοβαρά μιλάς, δεν γίνεται. Κάποιος να μου το βγάλει από το κεφάλι. Λυπάμαι, αλλά δεν θα τον αγγίξω. Φου, φαίνεται σαν να τον ξεφορτώθηκα. Όχι, απλώς πήδεξε πάνω μου. Έχει πολύ πλάκα. Φου, τι γλοιώδη Σπάρτον. Τι έκανες, Τζούλη, παραλίγο να τον καταπιώ. Νομίζω ότι δεν έπρεπε να τον φοβόμαστε τόσο πολύ. Κοίτα πόσο χαριτωμένος είναι. Και αν είναι ένας μαγεμένος πρίγκιπας, θα προσπαθήσω να φιλήσω τον βάτραχο για να σπάσω το ξόρκι. Λοιπόν, λειτουργεί. Η Μίλα φίλησε τον βάτραχο. Και λοιπόν, έπρεπε να τσεκάρω. Κι εγώ πρέπει να τσεκάρω τι έχω στο κυβωτιό μου. What? Υπάρχει ένα υψηλό καπέλο εδώ. Δεν ξέρω τι να το κάνω. Φόρεσέ το, μπας και σου πάει. Πρόσεχε, Μίλα, ο βάτραχός σου το σκάσε ξανά. Κοιτάξτε τι συνέβη. Έγινε σοκολατένιος. Και πραγματικά έγινε. Ναι, είναι σίγουρα σοκολάτα, τι νόστιμο. Κατάλαβα πώς λειτουργεί το καπέλο σου. Και εγώ ξέρω ήδη τι να βάλω εκεί. Τι κάνεις, Τζούλη? Έγινε ήδη. Μετέτρεψα το σπασμένο μου τηλέφωνο σε σοκολάτα. Ωραία ιδέα. Πόσο νόστιμο είναι. Λοιπόν, πρέπει να μετατρέψω κι εγώ κάτι, αλλά δεν έχω τίποτα. Κοίτα, Τζούλη, ο Άλεξ έχει γίνει σοκολάτα. Τι κάνεις, Μίλα? Τι θες με το δάχτυλό του, σταμάτα! Δεν πρέπει να το φας. Έχεις δίκιο, δεν το σκέφτηκα. Ξέρω πώς να φέρω πίσω τον Άλεξ, απλά πρέπει να βγάλουμε το καπέλο. Ευχαριστώ, Τζούλη. Είναι η σειρά μου να είμαι πρώτος. Φαίνεται ότι πήρα μια νοστιμιά αυτή τη φορά. Wow, σέικ σοκολάτας! Φαίνεται τέλειο, θα μοιραστείς? Πρώτα πρέπει τουλάχιστον να το ανοίξω. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα χωρίς εμάς. Πρέπει να γυρίσουμε έτσι. Ευχαριστώ. Τώρα θα μοιραστείς μαζί μου? Φυσικά και όχι, πως το σκέφτηκες αυτό? Θα τα πιω όλα μόνος μου. Είναι πολύ νόστιμο. Απλιστός, και σε βοήθησα. Εντάξει, τότε πάρτο. Τι κάνεις, Τζούλη? Θα μου χύσεις όλο το σέικ. Και αν μοιραζόσουν, θα σου είχε μείνει. Χωχω, πολύ αστείο. Είναι η σειρά της Μίλας. Δεν θέλω να το ανοίξω. Σίγουρα υπάρχει κάτι άγευστο μέσα. Ω, βρωμερό ψάρι, σας είπα. Και τι να το κάνω? Δεν μπορώ να το βάλω στο στόμα μου. Πάει γρήγορα, αλλιώς θα πνιγούμε. Μα δεν θέλω. Εντάξει, μόνο για σας μπορώ να το κάνω. Πόσο αειδιαστικό, τι φρίκι. Δεν θα ξαναφάω ψάρι στη ζωή μου. Έχει μείνει ακόμα, τελείωσέ το. Εντάξει, εντάξει. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να το φάω ολόκληρο. Απίστευτο, πώς είναι δυνατόν. Δεν πίστευα ότι η Μίλα ήταν ικανή για κάτι τέτοιο. Πρόσεχε, μου πέταξες το ψαροκόκαλο στο πρόσωπό μου. Αλλά ήταν αστείο. Όχι, δεν ήταν. Άνοιξε το κυβωτιό σου, Τζούλη. Εδώ είναι ένα γλυκάκι. Και τι να το κάνω? Μάλλον να το φάω και αυτό. Νόστιμο, αλλά πολύ πολύ μικρό. Παράξενο γλυκό. Συμφωνώ. Α, τι μου συμβαίνει? Το πρόσωπό σου είναι καλυμμένο με γλυκά.
Και τα χέρια επίσης, wow. Το σοκολατάκι ήταν μαγικό. Κοίτα, στη θέση των παλιών γλυκών εμφανίζονται νέα γλυκά. Okay. Μπορώ να το δοκιμάσω κι εγώ. Τέλεια, πόσο νόστιμο. Κοίτα, τώρα έχω καλυφθεί με γλυκά. Σούπερ, πόσο μου αρέσει. Θέλεις, Μίλα? Όχι, ευχαριστώ. Τι περίεργη που είναι. Ωραία νέα κυβότια. Είμαι έτοιμη να ανοίξω το δικό μου. Παπό, έχει μέσα ένα κουτάκι μερέντα. Ακριβώς, πόσο μεγάλο είναι. Πρόσεχε που πετάς τα σκουπίδια σου, Τζούλη. Αχ, πόσο πονάει. Συγγνώμη, η μερέντα με έκανε τόσο απρόσεκτη. Ανυπομονώ να τη δοκιμάσω. Δείτε πόσο σοκολατένια είναι. Είναι μια απόλυτη απόλαυση. Θέλω κι εγώ. Τέλεια. Έχω ακόμα μερικά, ευχαριστώ. Μην τολμήσεις να πλησιάσεις ξανά τη μερέντα μου, Άλεξ. Δεν θα τη δώσω σε κανέναν. Τζούλη, είσαι βρώμικη. Και λοιπόν... Όχι. Το χέρι μου έχει κολλήσει στο βάζο. Φαίνεται ότι κάποιος χρειάζεται επίγουσα βοήθεια. Τράβα, Άλεξ, δεν θέλω να μείνω έτσι για το υπόλοιπο της ζωής μου. Τραβάω, αλλά δεν βγαίνει. Βοήθεια. Όχι, πέφτω. Εσύ μου ζήτησες να τραβήξω. Πω, έχω τώρα ένα βαζάκι μερέντα. Αν θέλετε να με ρωτήσετε πώς τα πάω, είμαι μια χαρά. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλαμε να ρωτήσουμε. Γιατί πήρες τη μερέντα μου? Ευτυχώς έχει μείνει λίγο. Ναι, είναι η ώρα να δω τι έχω στο κυβωτιό μου. Φέρτε τις μάσκες αερίων. Είναι μπλε τυρί. Δεν θα χρειαστούμε τις μάσκες αν το φας αμέσως. Νομίζω ότι η Μίλα χρειάζεται τη φιλική μας βοήθεια. Βασικά όχι, δεν ζήτησα βοήθεια. Και νομίζω ότι λειτουργήσε. Σχεδόν έφαγες τα πάντα. Πώς είναι αυτό δυνατόν? Πάω να κάνω εμετό τώρα. Δεν αντέχω. Είναι καλό που όλα λειτουργήσαν. Έμεινε μόνο το μυστηριώδες κυβωτιό μου. Μοιάζει με μαύρη τρύπα μέσα.